Έχουμε το τελευταίο σενάριο του καυγά, Ηνωμένων Πολιτειών, Τουρκίας, μετά τον κύριο Σοϊλού, ο οποίος είπε ότι πίσω από το πραξικόπημα ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και φωτογράφιζε και τον Biden. Απάντησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες πολύ λιτά, αλλά δεν ξέρω αν αυτό, επειδή ακούω πολλούς, είναι μόνο το επιφαινόμενο ή κάτω από αυτό έχει ανοίξει μια πολιτική διεργασία. Και όλα αυτά μας αφορούν, γιατί έχουμε μπροστά 25 Μαρτίου Σύνοδο Κορυφής, έχουμε διερευνητικές, έχουμε τη συζήτηση στην Ελλάδα. Και θέλω να ακούσουμε το Σταύρο το Λιγερό, επικεφαλής του slpress.gr. Καλημέρα, Σταύρο. Καλημέρα, καλημέρα. Δεν ξέρω πώς νομίζεις, σε τι περιβάλλον πια, μοιάζει να κινούμε νιάμος και λίγο απροσδιόριστο μαζί με τις διερευνητικές τα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Ναι, νομίζω ότι είμαστε μια μεταβατική περίοδο. Από το πώς θα διαμορφωθούν οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις θα επηρεάσει πάρα πολύ και τα δικά μας. Στην πραγματικότητα δεν νομίζω ότι είναι αυτό που εμποδίζει τον Ερντογάν να συνεχίσει την πολιτική που ασκούσε το περασμένο καλοκαίρι, δηλαδή όταν είχε το Roots Race στις ελληνικές θάλασσες. Πιστεύω ότι αυτό που τον κρατάει και τον όθησε και στις διερευνητικές είναι κυρίως η ανασφάλεια για το τι θα προκύψει στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις με την κυβέρνηση Biden. Όσο ήταν ο Τραμπ στο Λευκό Οίκο, ένιωθε ότι είχε την πλάτη του καλυμμένη κατά κάποιο τρόπο. Τώρα υπάρχει μια ασάφεια και νομίζω ότι αυτό είναι ένας παράγοντας που τον συγκρατεί. Περιμένει δηλαδή να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Άρα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή ξέρω ότι διαβάζει πίσω από τις ειδήσεις. Προφανώς δεν ξυπνήσε ο Σοϊλού και του ήρθε να τα βάλει με τη νέα διοίκηση έτσι ευθέως, κατηγορώντας τη για το πραξικόπημα. Μάλλον είναι ένα πολιτικό μήνυμα αυτό, Σαφώς, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά. Ο Ερντογάν από την πρώτη στιγμή κατηγορεί τους Αμερικανούς. Και μπορεί ο ίδιος να χρησιμοποιούσε τον κωδικό Γκουλέν. Γιατί στην πραγματικότητα όταν έλεγε Γκλέν εννοούσε CIA. Αλλά αυτό που ο ίδιος δεν έλεγε ρητά, ευθέως, το έλεγαν όλοι οι συνεργάτες του. Έτσι, ότι οι Αμερικανοί ήταν πίσω από το πραξικόπημα, ότι ήταν μια προσπάθεια να τον ανατρέψουν. Αυτό μπορούμε να πούμε ότι έχει κάποια βάση. Δεν ξέρω το βαθμό ανάμειξης των Αμερικανών, αλλά είναι σίγουρο ότι οι Αμερικανοί, ας το πούμε, ευνόησαν το πραξικόπημα. Και θέλω να θυμίσω στους ακροατές μας ότι η στάση της Ουάσιγκτον τις πρώτες ώρες, όταν είχε φανεί ότι το πραξικόπημα θα επικρατήσει, ήταν μάλλον θετική για τους πραξικοπηματίες. Εκεί είμαστε και ο Ερντογάν δεν έχει άδικο σε αυτό το σημείο. Απλά δεν θέλει να τεινάξει τελείως τον αέρα της αμερικανοτουρκικής σχέσης. Ο Σοϊλού το χρησιμοποιεί σαν μοχλοποίησης. Αυτό, δηλαδή, παίζει αυτό το παιχνίδι πιο σκληρά με το πράσινο φως του αφεντικού του. Υποστηρίζω ότι έχουμε ένα brand affairs εξέλιξη, το οποίο έχει να κάνει με τις κυρώσεις, έχει να κάνει με το πώς οι Τούρκοι θέλουν να διαμορφωθούν οι σχέσεις τους με την Ουάσιγκτον. Οπότε, επειδή έχουν μάθει στους τσαμπουκάδες, κάνουν και κάποιους τσαμπουκάδες με την έννοια της διαπραγμάτευσης περισσότερο, ότι έχουμε και εμείς γράμματα για τη γούνα σας, μην μας ορίζετε, μην πάμε εκεί. Ξέρουν άλλωστε ότι στην Ουάσιγκτον όλοι θέλουν η Τουρκία να επιστρέψει στο Δυτικό Μαντρί. Και επί Τραμπ και επί Μπάιντεν βεβαίως. Το να θέλουν οι Αμερικανοί να επιστρέψει η Τουρκία στο Δυτικό Μαντρί είναι κάτι. Γιατί με τα θέλω δεν γίνονται δουλειά. Το θέμα είναι, θα επιστρέψει. Με Biden θέλουν να την κάνουν να επιστρέψει, όχι χαϊδεύοντας την πάντα, αλλά έχοντας καρότο και μαστίγιο, και προς αυτή την κατεύθυνση θα πάνε. Αν και η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι η Τουρκία έχει αποπλέψει πια από τη Δύση και δεν πρόκειται να επιστρέψει, τουλάχιστον έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Σίγουρα με τον Ερντογάν δεν πρόκειται, αλλά δεν ξέρουμε και ποιος θα είναι ο επόμενος. Το να
υποθέσουμε ότι ο Ερντογάν θα μετατραπεί σε μια ιστορική παρένθεση και θα επιστρέψουμε σε αυτά που ξέραμε πριν από αυτόν, πριν από το 2002, επίσης μου φαίνεται απίθανο. Να κλείσω αυτό το κεφάλαιο, γιατί θέλω να σε ρωτήσω και για το άλλο. Τι μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά για την εξέλιξη μετά το ξεπάγωμα διερευνητικές, κατά τη γνώμη σου, και πώς πρέπει να τοποθετούμαστε σε αυτό το περιβάλλον? Γιατί είδες και τους Γερμανούς, Οι διερευνητικές επαφές, αγαπητέ Γιώργο, είναι... πρέπει κάποτε να αποκτήσουμε μια επαφή με τις λέξεις, με το νόημά τους. Οι διερευνητικές επαφές δεν είναι διερευνητικές πρώτα απ' όλα. Χρειάζεται η Τουρκία να μάθει τις ελληνικές θέσεις ξανασυναντώμενες οι δύο διπλωματικές αντιπροσωπείες, ή η Ελλάδα τις τουρκικές θέσεις? Δεν τις ξέρει. Δεν τις ξέρει από τις δημόσιες δηλώσεις, δεν τις ξέρει από τις επαφές 60 γύρι και ένας 61 γύρι έχουν γίνει. Αναρωτιέμαι. Άρα δεν υπάρχει διερεύνηση. Τώρα γιατί γίνονται? Γίνονται διότι αυτή τη φάση, σε αυτή τη φάση βολεύει και τις δύο πλευρές. Η Ελλάδα παγίως θέλει να κερδίσει χαμηλή θερμοκρασία στο ημιτουρκικό μέτωπο, και όταν γίνονται διερευνητικές επαφές, εντάξει, δεν γίνονται και ακρότητες, χοντράδες, προκλήσεις μεγάλες. Η δε Τουρκία αυτή τη στιγμή και εν όψη της Συνόδου Κορφής, αλλά κυρίως εν όψη του πώς θα διαμορφωθεί, που θα κάτσει μπήλια στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, βάζει, μπαίνει στο παιχνίδι των διερευνητικών. Άλλωστε έχει δημιουργήσει τελεσμένα και με το μνημόνιο Άγκυρας Τρίπολης και με τα περαδόθε του Roots Race επί 4 μήνες. Άρα μπαίνει έχοντας δημιουργήσει τα τελεσμένα της. Άρα μην μιλάμε για διερευνητικές επαφές, να μιλάμε για σκοπιμότητα. Το αν είναι σημαντική η σκοπιμότητα, δηλαδή το να κρατηθεί χαμηλά η θερμοκρασία στο ελληνοτουρκικό μέτωπο, προφανώς έχει τη σημασία, δεν μπορεί κανείς να το αρνηθεί. Αλλά να είμαστε ξεκάθαροι και να μην ακούμε όλες αυτές τις κουταμάρες που ακούγονται κατά καιρούς και από τις εκπομπές σου, από διάφορους δικούς μας, ότι ξέρετε είχαν φτάσει πάρα πολύ κοντά και παρατρίχα κλπ. Και αν υπάρχει παρατρίχα και βούληση από τις δύο πλευρές, συμφωνίες υπάρχουν. Το γεγονός ότι δεν έχουν υπάρξει με όλους τους πρωθυπουργούς που ήταν διατεθειμένοι να κάνουν ακόμα και εθνικές υποχωρήσεις για να επιτύχουν μια συμφωνία, κάτι μας λέει. Και το συγκεκριμένο στο οποίο αναφέρεται και ο κ. Ροζάκης και όλοι οι διάφοροι και ο Γιώργος Παπανδρέου, εάν δει κανείς, εγώ προσωπικά έχω γράψει, το αντέγραψα κιόλας πριν από λίγο καιρό στο SLPS, δηλαδή έκανα μια αναδημοσίευση από ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ με βάση τα πρακτικά που είχα κάνει το 2006 στην Καθημερινή. Το 2006. Τον Ιούνιο του 2006. Με βάση τους 34 γύρους που είχαν γίνει τότε. Λοιπόν, θα καταλάβει κανείς τι είναι αυτό το οποίο λένε ότι είχαμε φτάσει κοντά. Έτσι. Μία υποτίθεται ρύθμιση τελείως εκτός διεθνούς δικαίου. Τελείως εκτός διεθνούς δικαίου. Αυτό που ονομάστηκε πώς το είχαν πει, συνεκτική εκμετάλλευση, δηλαδή να πάρουν όλη την υφαλοκρηπίδα στο Βόρειο Αιγαίο και πίσω από τα ελληνικά νησιά, δηλαδή να οριοθετήσουμε μεταξύ μας και να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο για να βάλει τη σφραγίδα του, παρακάμπτοντας το Διεθνές Δίκαιο, περί αυτού επρόκειτο, και βεβαίως για τα χωρικά ύδατα που είχαν την φόρμουλα των πολλαπλού εύρους. Δηλαδή ότι των δακτύλων που λέγαν κάποιοι. Μάλιστα. Όχι των δακτύλων, όχι των δακτύλων. Αυτό αφορά. Δεν παίξαν τα δάχτυλα καθόλου. Αυτό αφορούσε την εφαλοκρηπίδα. Το ότι στα εθνικά. Α, για την αγιαλίτιδα λες, μάλιστα. Ναι. Στα χωρικά ύδατα θα ήταν. Αλλού 6, αλλού 10. Μάλιστα. Άρα... αυτά ήταν που συζητιόντουσαν και ξέρεις που κόλλησαν. Στο ότι οι Τούρκοι βάλανε να πούμε το παιχνίδι τη γκρίζε ζώνη, μιλώντα για παρεμπιπτόντα ζητήματα. Και εκεί κόλλησε το ζήτημα. Και κοίταξε να ακολουθήσει αν έφτανε. Άρα αυτά το φτάσαμε πολύ κοντά. Ναι, μπορεί να είχαμε συμφωνήσει τα πάντα. Και στο τέλος ας πούμε να ήρθε το κρίσιμο. Ποια είναι η τιμή, παιδιά? Καταλαβαίνεις.
Είχαμε συμφωνήσει, ωραίο, ωραίο, θα είναι έτσι να αγοράσουμε το σπίτι κλπ. Κλπ. Τα είχαμε βρει όλα, τα είχαμε συμφωνήσει. Και ποια είναι η τιμή, παιδιά? Είναι τόσα εκατομμύρια. Εγώ συγγνώμη. δεν τα έχουμε για να τα αγοράσουμε. Δηλαδή, κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας, έτσι. Λοιπόν, θέλω πριν σε αποχαιρετήσω να πάω και στο άλλο κεφάλαιο, γιατί το SL Press το παρακολουθεί καθημερινά με άλλο τρόπο, με βαθιά ανάλυση. Λοιπόν, κοίταξε, δοθείς ευκαιρίας. Η πανδημία ένα χρόνο τώρα, το ξέρεις, καταδυναστεύει ζωές, οικονομίες, κοινωνίες, τα πάντα, δημόσια υγεία, όλα. Έρχεται σήμερα ένα άρθρο κοινό, υπογράφει η πρόεδρος της Κομισιόν, η κυρία Φόντερ Λάιεν, και ο δικός μας ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς, σε σχέση με την πρωτοφανή κρίση στην εκστρατεία εμβολιασμών, όπου κατά τη γνώμη Κομισιόν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχασε την ευκαιρία να δείξει στους λαούς της πώς μπορούσε να το διαχειριστεί, και ούτε λίγο το πολύ διαβάζοντάς το, δικαιολογούν τις φαρμακοβιομηχανίες, τις οποίες έχουν προπληρώσει για τις έρευνες οι λαοί, και δεν τρέχει τίποτα. Με συγχωρείς, εδώ δεν απέτυχαν. Το αποτέλεσμα μην λέει από μόνο του. Τι περιμένεις να σου πω εγώ? Θυμάσαι τους σχεδιασμούς, θυμάσαι τους προγραμματισμούς, και εάν δεν φταίνε οι φαρμακοβιομηχανίες, φταίει η Κομισιόν. Γιατί μαζί τους αυτή έκανε τις συμφωνίες. Σωστά. Έτσι, το υπενθυμίζεις. Ναι, ναι. Έτσι. Δεν έκανα εγώ ούτε εσύ. Εάν τους άφησε παράθυρα, γιατί πράγματι, όταν σου λέει ότι θα κάνω ό,τι μπορώ και δεσμεύεται να κάνει ό,τι μπορεί, σου λέει αυτό μπορούσα. Ενώ, εάν πρόκειτο για ιδιωτικές τους υποθέσεις, δεν θα κάνουν τέτοιες συμφωνίες. Θα κοιτούσαν τα συμφέροντά τους να τα κατοχυρώσουν. Αν πρόκειτο για ιδιωτική τους υπόθεση. Όταν πρόκειται για κρατική υπόθεση ή για ευρωπαϊκή εν προκειμένου, είναι πολύ χαλαρή. Γιατί έχουν μάθει να τους υπηρετούν. Όχι μόνο τη φαρμακοβιομηχανία, αλλά συνολικότερα. Αυτό έχουν μάθει, αυτό έκαναν και πληρώνουν, δηλαδή δεν πληρώνουν αυτοί, πληρώνουμε όλοι μας, έτσι, τις συνέπειες. Περί αυτού πρόκειται, αν θέλουμε να μιλάμε σοβαρά. Για την πραγματική. Τα σκάτωσαν. Και δεν χρειάζεται να το πω εγώ, το είπε και ο ίδιος ο Σόλτς. Έτσι. Τα σκάτωσαν με την ιστορία αυτή και ξαφνικά το περιφρονημένο και ρωσικό εμβόλιο άρχισε να αποκτά ενδιαφέρον για τους Γερμανούς. Εμείς θα ακολουθήσουμε και οι άλλοι θα ακολουθήσουν ότι που είναι οι Γερμανοί. Μέχρι τώρα οι Ευρωπαίοι έλεγαν το εμβόλιο, ποια εμβόλιο, αυτό δεν είναι επιστημονικά, δεν. Έτσι το είχαν, ας πούμε, παραπεταμένο για γεωπολιτικούς λόγους. Είναι τρομερό ότι στη δημόσια υγεία μπαίνει ο παράγοντας αυτός. Λες και δεν μπορεί, ας πούμε, μια χώρα με την οποία δεν έχεις πόλεμο, έτσι, απλώς έχεις έναν ανταγωνισμό γεωπολιτικό, να φτιάξει ένα εμβόλιο, μεγάλη χώρα. Θα μπορούσε να είναι καλό, θα μπορούσε, εγώ δεν είμαι αρμόδιος να κρίνω. Προφανώς, δεν λες αυτό, αλλά, ναι. Αλλά θες όλα τα όπλα όμως. Είναι ενδιαφέρον. Εδώ το Λάφτη, το πολύ γνωστό περιοδικό, είχε μιλήσει πολύ θετικά για το εμβόλιο, επιστήμονες και για τις κλινικές μελέτες του, και οι άλλοι το πετάξανε στα σκουπίδια. Έτσι, επειδή ήταν ρώσικο από μόνο του. Και τώρα που βρέθηκαν μπροστά στα δύσκολα, ξαφνικά αρχίζουν, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα από τη Δύση, η οποία θέλει να εμφανίσει ότι είναι η μόνη σοβαρή. Έτσι, αν θέλουμε να μιλάμε τώρα τη γλώσσα της ειλικρίνειας και να μην γινόμαστε παπαγαλάκια σκοπιμοτήτων των Βρυξελών, των Αθηνών, των της Άγκυρας ή οποιοδήποτε άλλο. Κάτι τελευταίο, σε παρακαλώ, απάντηση στο φίλο μου το Λευτέρη που λέει καλημέρα στο Σταύρο το Λιγερό. Θέλω να το ρωτήσω. Θεωρεί ότι ο κόσμος θα είναι ο ίδιος μετά από όλα αυτά, διότι αυτή η πανδημία κυρίως είναι η αποθέωση των ανισοτήτων σε όλα τα πεδία. Οικονομία, γεωπολιτική, πολιτική, κοινωνία, πλούσιοι, πλουσιότεροι. Θεωρεί ότι αλλάζει εντελώς το τοπίο? Δεν μπορώ να κάνω κατηγορηματική πρόβλεψη. Οι άνθρωποι έχουν την τάση να επανέρχονται σε αυτά που ξέρουν. Θα μου πει κανείς, θα επανέλθουμε στην κανονικότητα, θα γίνει παρελθόν ο κορονοϊός? Δεν το γνωρίζω.
δεν το γνωρίζω, δεν είμαι γιατρός. Δηλαδή, παράδειγμα, να θέσω ένα ερώτημα που δεν έχω απάντηση. Ο κορονοϊός θα έρθει, ήρθε μάλλον, θα κάνει τον κύκλο του και θα φύγει και μπορεί να έρθει μετά από 50 χρόνια ή 100, ή θα μετατραπεί σε ένα είδος γρήπης που θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις μεταλλάξεις του κάθε χρόνο. Δεν το γνωρίζω. Δεν έχω απάντηση. Αυτό λοιπόν είναι ένα ερώτημα το οποίο θα καθορίσει πάρα πολλά, όπως καταλαβαίνει κανείς, και είναι ιατρικού χαρακτήρα. Άρα δεν έχω απάντηση. Αυτό όμως που θέλω να πω και το οποίο θέλω να επιμείνω, γιατί υπάρχουν πέρα από τις λιγορίες και τα λάθη της εξουσίας, υπάρχει και ένα πρόβλημα στην κοινωνία. Οι Γάλλοι έχουν μια έκφραση. Λένε «αλαγέρ κομαλαγέρ», που σημαίνει, ακριβής μετάφραση, είναι «στον πόλεμο όπως τον πόλεμο», αλλά η ουσία είναι ότι στον πόλεμο δεν συμπεριφέρεσαι σαν να είναι ειρήνη. Έτσι, δηλαδή, μπαίνουν άλλου είδους προτεραιότητες. Αντιδράς με διαφορετικό τρόπο. Πράττεις αλλιώς. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε. Η πανδημία είναι ένας πόλεμος. Ένας ιδιαίτερος πόλεμος. Έχει και νεκρούς, έχει και τρομερή πίεση πάνω στο κράτος, εν προκειμένου στο σύστημα δημόσιας υγείας, και έχει και τρομακτικές οικονομικές επιπτώσεις. Λοιπόν, αυτό το οποίο ισχυρίζομαι είναι ότι οι άνθρωποι πρέπει να αντιληφθούν ότι είναι σε πόλεμο. Γιατί ξαφνικά τους βλέπουμε να συμπεριφέρονται, λες και δεν συμβαίνει αυτό. Λες και είμαστε, προέκυψε κάτι της και εντάξει, συνεχίζουμε όπως πριν. Δεν αναφέρομαι μόνο στους αρνητές του εμβολίου, στους αρνητές της ίδιας της πανδημίας. Αναφέρομαι και σε αυτούς που τα παραδέχονται όλα. Δεν λέω, υπήρξε μια προσαρμογή, βλέπει τους ανθρώπους να φοράνε τις μάσκες σε γενικές γραμμές που προσαρμόζονται. Αλλά δεν αναφέρομαι σε αυτό. Αναφέρομαι στο πώς οι ίδιοι αντιλαμβάνονται αυτό που τους συμβαίνει μέσα για τον τρόπο ζωής τους. Δηλαδή, πώς αντιλαμβάνουν τον εαυτό τους σε σχέση με αυτό που συμβαίνει. Εγώ είμαι 68 χρονών. Με το 2021, 68 χρονών. Είμαι μεγάλος δηλαδή. Τι σημαίνει αυτό? Όπως κάθε 68 χρόνος δεν έχει πολλά χρήσιμα χρόνια μπροστά. Άρα, εντάξει, θέλεις αυτά να μην τα αφήσει να περάσουν. Μιλάω το προσωπικό μου παράδειγμα, έτσι, για να γίνω κατανοητός. Να περάσουν έτσι. Όμως οφείλεις να προσαρμοστείς. Δηλαδή να προσαρμοστείς το ότι δεν θα πας εκδρομή, ότι δεν θα πας να φας με τους φίλους σου όπως συνέβαινε, δεν θα έχεις δηλαδή τις κοινωνικές σχέσεις και τη ζωή που είχες. Άλλες γενιές περάσαν πολύ χειρότερα, πραγματικούς πολέμους, επίσης πανδημίες. Για σκέψου ένα που γεννήθηκε το 1900, πέρασε την πανδημία της γρήπης, 50 εκατομμύρια άφησε, πόλεμο τον πρώτο, το δεύτερο, πραξικοπήματα, τα πάντα. Και τι δεν πέρασε? Οικονομικές κρίσεις τεράστιες. Θέλω να πω δηλαδή, αυτή είναι η ιστορία της ανθρωπότητας. Και εμείς νομίσαμε, ειδικά η γενιά η μεταπολεμική, ότι ο πόλεμος είναι παρελθόν, από πού και ως πού αυτό προέκυψε. Και δεύτερον, ότι οι πανδημίες είναι παρελθόν, διότι η επιστήμη είναι πανίσχυρη. Πράγματι, η επιστήμη έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα, αλλά δεν είναι πανίσχυρη. Εξού και αυτά που βιώνουμε τώρα. Και πάλι καλά το ότι μέσα σε ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα είχαμε εμβόλια. Έστω και αν η διαχείριση που έγινε από τις εξουσίες δεν ήταν η σωστή. Γιατί μεταξύ μας θα έπρεπε να δοθούν τα χρήματα που δόθηκαν για την έρευνα, με τη δέσμευση ότι τα εμβόλια που θα παράγονταν θα ήταν ιδιοκτησία αυτού που έβαλε τα χρήματα. Έναντι μιας μεγάλης αμοιβής, γιατί μεγάλης λέω, για τις φαρμακοβιομηχανίες. Καμία αντίρρηση. Αλλά όλο το δυναμικό της Ευρωπαϊκής, εν προκειμένου, αν και εγώ θα έπρεπε σε αυτά τα θέματα να αντιμετωπιστεί παγκόσμια, να μπουν στη μάχη για να γίνει η παραγωγή. Δεν κατάλαβα γιατί κάποιες μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες, οι οποίες δεν έτυχε να βρουν εμβόλιο, να μείνουν εκτός. Δεν θα έπρεπε να είναι το παραγωγικό τους δυναμικό στη διάθεση για να γίνει, για να παραχθεί η ποσότητα που είναι αναγκαία το συντομότερο δυνατόν? Θα έπρεπε. Αλλά
μην αγγίξουμε την Ιερή Αγελάδα. Τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου. Μπορεί να μοιάζει αυτό πολύ τετριμένο και είναι, γιατί στην αριστερή φρασιολογία έτσι περισσεύει. Εν προκειμένου είναι αλήθεια, έτσι. Σταύρος Λιγερός, θέλω να τον ευχαριστήσω. Καλή σου ημέρα, Σταύρο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλή ημέρα.